ουσιαστικά 293 συνάδελφοι βουλευτές. 293 βουλευτές. Απόντες 7. Επί το άρθρο 14, ναι, ψήφισαν 168 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 125 βουλευτές. Παρόν κανένας. Συνεπώς, το άρθρο 14 είναι δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 30, ναι, εψήφισαν 157 βουλευτές, όχι, εψήφισαν 136 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 30 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 74, ναι, εψήφισαν 153 βουλευτές, όχι, 153, όχι, εψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 74 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 76, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 76 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 77, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 77 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 78, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 78 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 80, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 80 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 81, ναι, ψήφισαν 152 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 141 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 81 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 82, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές. Όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 82 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 90, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 90 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 91, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 91 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 93, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 93 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 103, ναι, ψήφισαν 153 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 140 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 103 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 105, ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 138 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 105 έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Επί το άρθρο 106, ναι, ψήφισαν 155 βουλευτές, όχι, ψήφισαν 138 βουλευτές. Συνεπώς, το άρθρο 106 έγινε δεκτό όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό κατά πλειοψηφία. Εισερχόμενα τώρα στην ψήφιση του ακροτελεύτου άρθρου του νομοσχεδίου και ρωτά το Σώμα εάν γίνεται δεκτό. Το ακροτελεύτου άρθρο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία. Συνεπώς, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έγινε δεκτό επί της αρχής και επί τον άρθρο κατά πλειοψηφία. Και η ψήφιση του Σωσίνου να αναβάλλεται για άλλη συνεδρίαση. Με τη συνένεση σώματος λύεται η συνεδρίαση για σήμερα 5η 18 Ιουλίου και ώρα 10 π.μ.